Κοντά μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Τούτουζας, είναι καθηγητής καρδιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τώρα, γιατρέ, καταρχήν είναι ένα σοκ για όλους, έτσι. Γιατί είναι μια νέα, υγιής γυναίκα, χωρίς εμφάνη προβλήματα υγείας, από ό,τι λένε οι ειδικοί της, η οποία ξαφνικά χάνει τη ζωή της. Σταματάει η καρδιά της να χτυπά. Αυτό εσείς έχετε έναν τρόπο που το περιγράφετε, ναι. Αλλά θέλουμε λίγο να μας πείτε τι συμβαίνει. Καταρχήν να πούμε ότι ο φνίδιος θάνατος είναι ένα γεγονός που θα το πάρει κάποιος κοινωνικά τρομερό, αλλά και ιατρικά πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις και να το κυρίως να το προβλέψεις. Τώρα, τα πράγματα όπως είπατε και στην εισαγωγή είναι ακόμα χειρότερα όταν έχουμε να κάνουμε μια 46χρονη γυναίκα, φαινομενικά υγιής, αθλήτρια σε πολύ υψηλό επίπεδο πολλά χρόνια, που κατά τεκμήριο θα έχει εξεταστεί πολλές φορές και από, από εξετάσεις, καρδιολόγους, για να μπορεί να παίζει σε αυτό το επίπεδο για πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, το εφήνιος θάνατος είναι διαφορετικό σε παιδιά, διαφορετικό σε αιτία εννοώ. Αλλάζει ανάλογα με την ηλικία. Είναι συνήθως διαφορετικές αιτίες στα 20, διαφορετικές στα 35-40 και διαφορετικές πάνω από 40-45 ετών. Εδώ, βέβαια, είναι σε μια οριακή ηλικία που μπορεί να παίζει ρόλο και κάτι με το οποίο να γεννήθηκε που έχει διαλάθει όλων των διαγνώσεων των προηγούμενων, ναι. Πράγμα το οποίο το θεωρώ δύσκολο, ή είναι στα πλαίσια του εφηβείου θανάτου των ενήλικων πάνω από 40-45, που κυρίως στέγει η στεφανία νόσος. Δεν ξέρω βέβαια, για να μιλούμε πράγματα που δεν ξέρουμε, δεν ξέρω το ιστορικό της, δεν ξέρουμε το κληρονομικό της από την οικογένειά της. Το να πω όλες αυτές τις λεπτομέρειες είναι σημαντικές πριν φτάσουμε στη διάγνωση και κυρίως θα μας δείξει, πιστεύω, και ναι. Η νεκροψία. Άρα, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχουν κάποια προειδοποιητικά σημάδια τα οποία θα μας θορυβήσουν, να το πω, θα μας αναστατώσουν για να το ψάξουμε, να δούμε τι μπορεί να μας συμβαίνει στον οργανισμό μας. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή που κάνετε. Συνήθως, και από μελέτες έχουν αποδειχθεί ότι συνήθως το 50% των περιπτώσεων για κάτι παραπονιόταν ο άνθρωπος αυτός που τελικά φεύγει εφηβείως. Νωρίτερα και πολλές φορές τα προειδοποιητικά αυτά σημάδια που λέτε πάρα πολύ ωραία τώρα τα υποτιμάει και δυστυχώς το κάνουν όσο πιο νέος είναι κάποιος και όσο πιο αθλητικός είναι κάποιος. Δηλαδή, αντέχει πιο εύκολα κάποιος να μια εφνίδια ζάλι, ένα αίσθημα παλμών, το υποτιμάει πιο εύκολα γιατί σου λέει στη ζωή μου έχω νιώσει πολλές φορές. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Πολλές φορές τα έχει καρδία όταν τρέχω, όταν παίζω και το αντέχει πιο εύκολα αυτό. Αλλά πολύ σωστά το θέτεται. Ότι υπάρχουν συνήθως δυστυχώς προειδοποιητικά σημάδια τα οποία. Δεν δίνουμε φεύγει, την απαιτούμενη προσοχή, λέτε. Δεν δίνει την απαιτούμενη προσοχή. Ωραία. Ποια αυτό είναι τα σημάδια αυτά παιδιά. Τώρα, αυτά αυτό τα σημάδια. Ήταν, πολύ ωραία. Συνήθως ένα προλιποθυμικό επεισόδιο. Συνήθως ένα αίσθημα παλμών, δηλαδή αρχίζει και χτυπάει η καρδιά μου διαφορετικά και το οποίο με προσανατολίζει για λίγο. Δεν με ρίχνει κάτω, σαν τον εφηβείο θάνατο. Αλλά λίγο με προσανατολίζει, μου κάνει μια αιμοδυναμική αστάθεια για λίγο, τυπώ ότι υποτιμώ μια φορά. Ή ένας πόνος στην ηλικία των 40-45-50 ετών, ένας πόνος, ένα αίσθημα βάρους, μια δυσφορία ή ένα σφίξιμο και το υποτιμάω σαν κάτι, μπορεί να είναι μυϊκό, μπορεί να είναι, δίνουμε δηλαδή δικαιολογίες άλλες και φεύγουμε από την πραγματική διάγνωση και αυτό στην ηλικία των 46 ετών, βέβαια όχι τόσο εύκολα σε γυναίκα. Αν καπνίζει κάποιος, αν έχει χοληστερίνη, αν έχει κληρονομικότητα. Σημαντικότερο. Δηλαδή, αν ο πατέρας, μάνα, αδέλφια έχουν εφηβείο θάνατο, τότε είναι πολύ υψηλό κινδύνου. Γιατρέ, εάν υπάρξει ένα από αυτά τα σημάδια, τα προειδοποιητικά που λέμε και συζητάμε τώρα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, και ειδικά όταν σε μια ηλικία των 35-40-45, όπως είπατε κι εσείς, δεν δίνουμε την προσοχή που θα πρέπει να δώσουμε. Εκείνη την ώρα θα πρέπει εμείς να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε ή θα πρέπει να πάμε στο γιατρό. Πώς πρέπει να κινηθούμε. Καταρχήν, για να μην φοβάται ο κόσμος και λέμε, έτσι, να μην δημιουργούμε. Ο εφηβείος θάνατος, ειδικά σε μικρές ηλικίες, είναι πολύ σπάνιος. Είναι τραγικό σαν γεγονός, αλλά είναι γενικότερα σπάνιος. Δεύτερο σημείο που πρέπει να τονίσουμε, ότι πολλές φορές, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Σας θυμίζω τον αθλητή, τον ποδοσφαιριστή, που είχε παίξει μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου 30 χρονών και έπεσε στο Πανευρωπαϊκό, που ήταν πρόπερση. Και βάλει τελικά απεινιδωτή ο άνθρωπος. Δηλαδή, πολλές φορές δεν μπορεί να το προβλέψει. Πάμε τώρα στο τι πρέπει να κάνουμε. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να απευθυνθούμε σε έναν καρδιολόγο. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του καρδιολόγου, κατά βάση. Και από εκεί πέρα, ο καρδιολόγος θα έχει ένα αλγόριθμο που πρέπει να τρέξει,
Το κλασικό είναι να τον ακούς τον ασθενή, δηλαδή αν έχει κάποιο πρόβλημα, αν έχει κάποια συγγενή καρδιοπάθεια, ειδικά νέος. Στους νέους είναι συγγενής καρδιοπάθειας. Τι σημαίνει συγγενής? Γεννήθηκε ο άνθρωπος με κάποιο πρόβλημα στην καρδιά. Καμιά φορά μπορεί να μην το ξέρει, να κάνει ένα καλό υπερηχογράφημα οπωσδήποτε, και από εκεί πέρα θα κρίνει ο καρδιολόγος τι περαιτέρω εξετάσεις χρειάζονται για να υποβληθεί. Βέβαια, μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, ειδικά νέων, αλλά και αθλητών, είναι που δυστυχώς καμιά φορά είναι αιτία εφηβείου θανάτου, είναι και η μυοκαρδίτιδα. Δηλαδή, περνάμε μια ίωση, έχουμε κάποια συντόματα, τα υποτιμούμε, δεν πάμε στον καρδιολόγο εύκολα και έχουν χαθεί δυστυχώς και έτσι άνθρωποι. Πάντως, υπάρχουν κάποια περιστατικά, γιατρέ, από ό,τι καταλαβαίνω, τα οποία ακόμα και αν σου συμβούν πάνω σε κρεβάτι καρδιολογικής μονάδας, δεν θα την γλιτώσεις. Προφανώς, αυτό που λέτε, όσο είσαι πάντως πιο κοντά στον καρδιολόγο και όσο πιο κοντά στη μονάδα είσαι, τόσο πιο περιορίζεις κατά κάποιο τρόπο την πιθανότητα να φύγει κάποιος. Εγώ θέλω να πω ότι η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία πέρσι το 2023, επειδή είναι ένα σοβαρό το πρόβλημα του εφηβείου καρδιακού θανάτου, ανακήρυξε το έτος εφηβείου καρδιακού θανάτου. Και κάναμε και εκδηλώσει αυτό, κάναμε και ενημέρωση. Θέλω να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Πόσους έχουμε τέτοιου στην Ελλάδα κάθε χρόνο, γιατρέ? Κοιτάξτε να δείτε. Όλο τον αριθμό των εφηβείων θανάτων δεν τον έχουμε γιατί είναι αναηλικία. Ναι. Εγώ θα πω ότι είναι κάτω από 1% προς 100.000 στους αθλούμενους νέους. Δηλαδή είναι μικρό το νούμερο, αλλά άμα το βάλετε ότι είναι 5-6 από τους αθλούμενους δηλαδή, το χρόνο, είναι κάτι τραγικό να το ακούσει ο εφηβείος θάνατος σε νέο. Ναι. Σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι μεγαλύτερος γιατί είναι κυρίως τα εμφράγματα. Και ξέρετε το εντυπωσιακό και αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση είναι και η ηλικία. Είναι ότι έχει αλλάξει και λίγο το ηλικιακό φάσμα. Και το τραγικό. Δηλαδή, άνθρωποι που μπορεί να είχαν υποκείμενα νοσήματα, υπέρβαροι, μεγαλύτερη ηλικία, να λες μπορεί να είναι και κάπως δικαιολογημένο και κάπως. Αλλά όταν συμβαίνει σε μικρότερες ηλικίες, χωρίς προβλήματα υγείας, εκεί νομίζω ότι είναι διαφορετική η κατάσταση. Προφανώς είναι τρομερό. 46 χρονών γυναίκα τώρα αθλήτρια. Εντάξει, δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες. Αλλά όπως και να το λάβει κάποιος, είναι τραγικό. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.